Κυρίες και κύριοι βουλευτές, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για μία υπόθεση που είναι πάνω απ' όλα ανθρώπινη. Είμαστε εδώ γιατί συμφωνούμε όλοι ότι δεν υπάρχουν παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Βρισκόμαστε εδώ για να προστατεύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και για να αναγνωρίσουμε μία κοινωνική πραγματικότητα όπως έχουν κάνει πριν από εμάς πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Το ζήτημα της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φίδου αποτελεί μια αυτονόητη αναγκαιότητα σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου. Συνιστά αποτύπωση της αρχής που ενσωματώνεται στην οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Όλοι οι άνθρωποι γεννιόνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα. Η προοδευτική παράταξη, της οποίας έχω την τιμή να ηγούμε, έχει αποδείξει έμπρακτα την ευαισθησία της στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν εκείνη που πρώτη έφερε ρύθμιση για τη δυνατότητα διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου ήδη από το 1976. Νόμος 344, άρθρο 14, αν δεν κάνω λάθος, νόμος περί μεταβολής της αστικής κατάστασης. Ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τότε, πολύ μπροστά από την εποχή του και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς είμαστε η παράταξη που με διαρκείς νομοθετικές παρεμβάσεις έχουμε διαμορφώσει ένα πλαίσιο ίσης ελευθερίας για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού. Ιδίως με έναν σημαντικό νόμο που ψηφίσαμε το 2005, τον 3304, για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεπιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Νόμος της Νέας Δημοκρατίας ήταν και αυτός. Συνεπώς, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι τουλάχιστον κωμικό να έρχεστε σε αυτήν την αίθουσα και να μας παραδίδετε μαθήματα φιλελευθερισμού. Με πρώτο τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος αγόρευε χθες μπροστά στα κενά έδρανα της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Αυτά τα ψευτομαθήματα να τα πείτε στους ΑΝΕΛ, τον κυβερνητικό σας εταίρο ή μάλλον τον παρτενέρ σας σε αυτόν τον αλλοπρόσαλο θίασο που έχετε δημιουργήσει και παριστάνει εδώ και 2 χρόνια ότι τάχα είναι ομοιογενής κυβέρνηση. Αν και από ό,τι βλέπω, κύριε Υπουργέ, δεν έχετε καταφέρει να τους πείσετε όλους, θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το αποτέλεσμα της ονομαστικής ψηφοφορίας για το άρθρο 3, για να δούμε αν τελικά υπάρχει αραγής κοινοβουλευτική πλειοψηφία και δεδηλωμένη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αλλά θα μου ήταν εύκολο να μείνω μόνο σε αυτό το θέμα, γιατί από μόνο του είναι επαρκώς σημαντικό. Δεν θα το κάνω, γιατί ο πυρήνας του θέματος που συζητάμε σήμερα είναι εξαιρετικά σημαντικός. Και ας είναι σε όλους προφανές ότι φέρατε ένα νομοσχέδιο άρον-άρον στη Βουλή λίγο πριν τον προϋπολογισμό, σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια να κρύψετε την αποτυχία σας, την καθολική σας αποτυχία, σε όλους τους τομείς. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι το θέμα της ταυτότητας φύλου δεν θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης, διότι αφορά πολύ λίγους συμπολίτες μας. Κάνουν λάθος. Είναι λανθασμένη αυτή η προσέγγιση. Μια ανοιχτή δημοκρατική πολιτεία οφείλει να νομοθετεί και να φροντίζει για όλους και να προστατεύει πάνω απ' όλα αυτούς που αισθάνονται και είναι μειοψηφία. Το είπα από την αρχή. Δεν υπάρχουν παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Και για μας δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, πολίτες με μειωμένα δικαιώματα.
Και στη Νέα Δημοκρατία, δεν μας απασχολεί αν αυτή η ομάδα είναι αριθμητικά μικρή. Μας είναι αδιάφορο αν είναι ένας ή ένα εκατομμύριο. Και αυτό γιατί τα ατομικά δικαιώματα εκφράζουν τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε φιλελεύθερης παράταξης. Μην μπερδεύεστε, δεν μιλάω για σας. Και θα σας παραδώσω τώρα εγώ ένα αυτονόητο μάθημα δημοκρατίας. Εν αντιθέσει με αυτά τα οποία εσείς ανέκαθεν πρεσβεύατε, πάγια και αυτονόητη αξίωση της Νέας Δημοκρατίας, ήδη από την ίδρυσή της, είναι ότι η πολιτεία οφείλει να προστατεύει το δικαίωμα της μειοψηφίας. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην κοινοβουλευτική νομιμοποίηση κάθε μειοψηφούσας άποψης που εμείς πρώτοι επιβάλαμε, μιλάω για τα αυτονόητα δικαιώματα που οφείλει κάθε σύγχρονη κοινωνία να διασφαλίζει σε κάθε πολίτη, ακόμα και αν αυτός αισθάνεται την πλειοψηφία ως τυραννική για τον ίδιο. Προσωπικά θέλω να πιστεύω, κοιτώντας προς όλα τα έδρανα του Κοινοβουλίου, ότι δεν υπάρχει κανείς σε αυτή την αίθουσα που να μην αναγνωρίζει την ανάγκη να εξυγχρονίσουμε το πλαίσιο για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Το έχει αυτό καταστήσει απαραίτητο, αυτονόητο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το έχει όμως καταστήσει και υποχρεωτικό η ίδια η πρόοδος των κοινωνιών και η αποδοχή την οποία οφείλουμε να δείχνουμε απέναντι στη διαφορετικότητα. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάνει κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση εδώ και χρόνια. Δεν θέλω όμως σήμερα να σταθώ μόνο στις νομικές διατάξεις και στον αυτονόητο σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα που είναι το θεμέλιο του νομικού μας πολιτισμού. Επαναλαμβάνω ότι πάνω απ' όλα μιλάμε σήμερα για ένα ζήτημα εξαιρετικά ευαίσθητο. Αφορά βαθιά προσωπικά κάποιους συνανθρώπους μας. Και δεν νοείται να εξακολουθούμε να αφήνουμε σήμερα στο περιθώριο ανθρώπους που παλεύουν, συχνά από μικρή ηλικία, με μια κατάσταση δύσκολη. Ιδιαίτερα δύσκολη για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Και η πολιτεία οφείλει να δώσει σε αυτούς τους συμπολίτες μας τη δυνατότητα να διαχειριστούν τη ζωή τους όπως οι ίδιοι νομίζουν καλύτερα. Να τους δώσει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, παρέχοντας σημαντική ανακούφιση στους ίδιους και στις οικογένειές τους. Και ταυτόχρονα να καταργήσει αναχρονιστικές διατάξεις, όπως παράδειγμα ότι η αλλαγή ταυτότητας φύλου προϋποθέτει χειρουργική επέμβαση. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό σε καμία σύγχρονη κοινωνία. Παρεπιπτόντως, σημειώνω, το ανέφερε και ο κ. Θεοδωράκης, ότι η διάταξη αυτή ευτυχώς παρακάμπτεται ήδη από τα ελληνικά δικαστήρια. Θέλω όμως να θέσω και ένα ερώτημα σε όσους αντέδρασαν στην διεξαγωγή της σημερινής συζήτησης, ακόμα και με τον ανεύθυνο τρόπο που την προκάλεσε η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Ειλικρινά αναρωτιέμαι τι θα κερδίσουν αυτοί που δογματικά απορρίπτουν κάθε συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Θα πάψουν να υπάρχουν διεμφυλικά άτομα? Θα πάψουν να υπάρχουν οικογένειες που αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα? Θα πάψουν να υπάρχουν παιδιά που υφίστανται bullying στο σχολείο? Θα πάψουν να υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται φυλακισμένοι μέσα στο ίδιο τους το σώμα? Όσοι αρνούνται έστω και να συζητήσουν αυτό το θέμα, απλά υπεκφεύγουν. Πιστεύω συνεπώς ότι αν η κυβέρνηση εξηγούσε με ψυχραιμία το όλο θέμα, τι οφείλει να κάνει η πολιτεία, τι πρέπει να αλλάξει, ποιους αφορά, η πλειοψηφία των Ελλήνων όχι απλά θα συνενούσε, αλλά θα στήριζε ανεπιφύλακτα αυτή τη θεσμική αλλαγή. Μια αλλαγή που επί της ουσίας θα χάριζε ξανά σε κάποιους συνανθρώπους μας την κρυμμένη του ζωή. Η κυβέρνηση όμως αντί να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, αντί να συνεννοηθεί με όλα τα κόμματα, τους φορείς ελληνικής κοινωνίας, αντί να ενημερώσει υπεύθυνα την κοινή γνώμη, αντί να ζητήσει τεκμηριωμένα την άποψη της επιστημονικής κοινότητας, επέλεξε για άλλη μια φορά την επικοινωνιακή διαχείριση, κάνοντας πολιτικό παιχνίδι ενού παικτής, ενώ θα όφιλε να κάνει πολύ προσεκτικά και καλά μελετημένα βήματα. Καλούμαστε να αποφανθούμε σήμερα για ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι πρόχειρο και κατά την άποψή μας είναι και ανεύθυνο. Κυβέρνηση, λυπάμαι ειλικρινά που το λέω,
επιδιώκει να νομοθετήσει και πάλι, χωρίς να επιδιώξει τις αναγκαίες συνενέσεις, αδιαφορώντας για τις απόψεις της επιστημονικής κοινότητας και κυρίως επιδιώκοντας να προβοκάρει και την Εκκλησία της Ελλάδος για να αποδείξει τον δήθεν προοδευτισμό της. Η κυβέρνηση εισηγήθηκε κατά τη δήλωση του Υπουργού, του κ. Κοντονή, ένα νομοσχέδιο ακόμα πιο προωθημένο από αυτά των υπολείπων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μοιάζει ο κ. Τσίπρας να ψάχνει απεγνωσμένα ένα παρελκυστικό άλοθη για την πολιτική της άγριας λιτότητας που έχει χωρίς λόγο επιβάλει στους Έλληνες πολίτες εδώ και 2,5 χρόνια. Και πιστέψτε με, όλοι οι Έλληνες έχουν καταλάβει ποιο είναι το πραγματικό σας κίνητρο. Φέρατε με ανεύθυνο τρόπο ένα ευαίσθητο θέμα για να ξεφύγετε από τα διέξοδά σας. Και σας καλώ να το αντιληφθείτε, κύριε Υπουργέ, έστω και τώρα, να υιοθετήσετε τη δικιά μας πρόταση για το νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο το οποίο πάει να ρυθμίσει ένα υπαρκτό ζήτημα με τον τελείως λάθος τρόπο. Και επειδή είναι προφανές ότι ίσως κάποιοι δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ, θα σας το εξηγήσω με απλά λόγια. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, τα πραγματικά δεδομένα. Η ταυτότητα φύλου αποτελεί διεθνώς και με αναμφισβήτητο τρόπο ένα ζήτημα αυτοπροσδιορισμού και περιλαμβάνει την προσωπική αίσθηση που έχουν τα διεμφυλικά άτομα για το ίδιο τους το σώμα. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι η διεθνής επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζει τη λεγόμενη δυσφορία φύλου. Το ίδιο κάνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Γι' αυτό όμως, ακόμα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε πρόσφατη απόφασή του, δέχεται ότι κάποια μορφής ψυχική διάγνωση επιτρέπεται να είναι μεταξύ των προϋποθέσεων για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου των διεμφυλικών. Προσέξτε, από τις 43 χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχω εδώ πέρα το σχετικό χάρτη, στις 38, δηλαδή σχεδόν σε όλες, η διαδικασία προϋποθέτει, θέτει δηλαδή ως απαράβατο όρο, να υπάρχει κάποιο είδους ιατρική διάγνωση. Χώρες όπως η Σουηδία, μισό λεπτό, προϋπόθεση, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Πορτογαλία. Καταθέτω το σχετικό απόσπασμα στα πρακτικά. Με απλά λόγια, σχεδόν σε όλες τις προηγουμένες χώρες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το θέμα το οποίο συζητάμε σήμερα δεν είναι μόνο, κύριε Υπουργέ, ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως προσπαθεί με ψευδεπίγραφο τρόπο να το παρουσιάσει η αλλοπρόσαλη κυβέρνησή σας, αλλά ναι, έχει, και κύριε Θεοδωράκη, μία ανδιαφυσβήτητη ιατρική διάσταση. Η νομική διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου είναι ένα μόνο στάδιο. Ένα μόνο στάδιο. Σε μία μακρά και επίπονη διαδικασία που σε όλα τις τα στάδια, ας μην κοροϊδευόμαστε, απαιτεί ουσιαστική ψυχολογική υποστήριξη. Για τη Νέα Δημοκρατία, η διαδικασία για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου δεν είναι και δεν πρέπει να είναι μια στιγμιαία πράξη. Ούτε μια σύμβαση που μπορεί να συνταχθεί με απλή δήλωση. Προφανώς, πρέπει να σέβεται την επιλογή του προσώπου και να αγγιάται συνθήκες απόλυτης εχεμήθειας. Πρέπει όμως ταυτόχρονα να εγγυάται τον ενσυνείδητο χαρακτήρα της βούλησης του ενδιαφερόμενου, να παρέχει την απαραίτητη στήριξη και να λαμβάνει υπόψη τυχόν επιπτώσεις σε τρίτα πρόσωπα που συνδέονται άμεσα με τον αιτούντα. Πρώτα απ' όλα, κατά την άποψή μας, για να εκκινηθεί αυτή η διαδικασία, ο ενδιαφερόμενος ναι, πρέπει να είναι ενήλικος. Για μια τέτοια μείζωνα απόφαση ζωής, απαιτείται ωριμότητα την οποία μόνο η ηλικία μπορεί να εξασφαλίσει. Κατά την άποψή μας, είναι λάθος. Είναι αδιανόητο κάποιος στα 15 χρόνια να μην μπορεί κατά τον νόμο να πιει αλκοόλ ή να οδηγήσει ένα δίκυκλο, αλλά να του επιτρέπεται τελικά να προβαίνει σε μια τόσο κρίσιμη για τη ζωή του απόφαση όπως η αλλαγή της ταυτότητας φύλου. Και ούτε είναι δυνατόν να επιτρέπεται η διαρκής και απεριόριστη δυνατότητα δήλωσης αλλαγής φύλου. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να παρέχεται μία φορά και για το λόγο αυτό σε ηλικία που θα διασφαλίζει την ωριμότητα στη λήψη της απόφασης. Το πιο σημαντικό όμως για μας είναι άλλο. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ,
να λαμβάνεται η απόφαση αυτή από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να έχει διασφαλιστεί κάποιο είδους εξειδικευμένη ιατρική γνωμάτευση. Και κυρίως η μέριμνα, η φροντίδα, μέσω της οποίας θα βεβαιώνεται ότι η επιλογή του προσώπου είναι ενσυνείδητη, ότι το πρόσωπο έλαβε όλη την απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τις επιπτώσεις αυτής της απόφασης του. Και από τη διόρθωση δεν προκύπτουν αρνητικές συνέπειες για ανήλικα τέκνα, εφόσον αυτά υπάρχουν. Η εντελώς ανεύθυνη πρόταση την οποία καταθέσατε δεν προβλέπει τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση. Παραγνωρίζετε, κύριε Υπουργέ και κύριοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ότι εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει στο Αιγινήτιο νοσοκομείο μια εξαιρετική υποστηρικτική δομή που χειρίζεται τα θέματα των διεμφυλικών συμπολιτών μας με απόλυτη επιστημονική επάρκεια, με αφοσίωση και με εχεμήθεια. Αυτή τη δομή εμείς προτείνουμε να την ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο. Θεωρούμε απαραίτητο να ζητείτε η γνώμη κάποιου προκειμένου κάποιος να προχωρήσει στη νομική επικύρωση μιας απόφασης που θα τον συνοδεύει για μια ζωή. Αυτή τη διαδικασία, κύριε Υπουργέ, σας την υποδεικνύει ως απαραίτητη όλη η επιστημονική κοινότητα. Επιλέγετε να μην την ακούσετε. Και το κάνετε γιατί αντιμετωπίζετε το ζήτημα αυτό με ανευθυνότητα. Κύριε Θοδωράκη, διαβάσατε ένα απόσπασμα από ένα άρθρο το οποίο έγραψαν τρεις σημαντικοί ψυχίατροι με πολύ μεγάλη εμπειρία στο ζήτημα αυτό. Μόνο που διαβάσατε μόνο ένα απόσπασμά του. Επιτρέψτε μου να διαβάσω όλη την παράγραφο στην οποία αναφερθήκατε. Η αντιμετώπιση της δυσφορίας φύλου, γράφουν οι τρεις ψυχίατροι, έναν εκ των οποίων είναι ο κ. Παπαγεωργίου, διευθυντής της πρώτης ψυχιατρικής κλινικής του Αιγινητίου. Γράφει λοιπόν, η αντιμετώπιση της δυσφορίας φύλου αποτελεί ένα σύγχρονο επιστημονικό πρόβλημα και συχνά εκτιμάται ότι προσφέρει όφελος όταν προτάσσεται ο ιατρικός έλεγχος και έπεται η νομική αναγνώριση στη φάση που είναι απαραίτητη για την καλύτερη προσαρμογή του προσώπου. Σε αρκετές περιπτώσεις, λένε οι ειδικοί, δεν το λέω εγώ, οι ειδικοί που χειρίζονται αυτές τις περιπτώσεις, σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζεται προσεκτικός αποκλεισμός καταστάσεων που δεν εμπίπτουν στη δυσφορία φύλου και μερικές περιπτώσεις απαιτούν, προσέξτε, πολύμηνη τακτική παρακολούθηση με διαβίωση στο ρόλο του επιθυμητού φύλου πριν από τη λήψη μη αντιστρέψεων αποφάσεων. Αυτά μας λένε οι ειδικοί. Πήγα στον κόπο να μιλήσω με έναν από αυτούς για να πληροφορηθώ καλύτερα για την ουσία του προβλήματος. Κάτι που πολύ αμφιβάλλω αν εσείς ή ο κ. Πρωθυπουργός έχετε κάνει. Μου διηγήθηκε λοιπόν μια ιστορία για ένα νέο παιδί ο οποίος τον βρήκε και του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Και μου λέτε εσείς ότι είναι προοδευτικό να αδιαφορείτε για την πιθανότητα ενός παιδιού 18 χρονών να πάρει μια τέτοια απόφαση χωρίς να υπάρχει μια ιατρική δικλίδα ασφαλείας. Αυτή είναι πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία. Χωρίς να έχει... Γελάτε. Το βρίσκεται αστείο. Μάλιστα. Το βρίσκεται αστείο. Κύριε συνάδελφε. Λυπάμαι πραγματικά. Παρακαλώ. Λυπάμαι πραγματικά. Διότι με το νομοσχέδιό σας, αυτός ο άνθρωπος, ναι, μπορεί να προβεί σε αλλαγή φύλου και να το βρει μπροστά του αυτό το πρόβλημα για μια ζωή. Λοιπόν, χωρίς να έχουν αυτοί οι άνθρωποι πλήρη συνέστηση των συνεπειών που μια τέτοια απόφαση μπορεί να προκαλέσει σε ολόκληρη τους τη ζωή. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας θες, ενώπιον μόλις του ενός τρίτου της κοινοβουλευτικής του ομάδος, να μας κάνει μια διάλεξη περί φιλελευθερισμού. Αλλά για όλα τα ουσιαστικά ζητήματα στα οποία αναφέρθηκα, δεν είπε λέξη. Ίσως ο λογογράφος του το αμέλησε, ίσως δεν γνωρίζει το θέμα σε βάθος, ίσως δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για τους ανθρώπους αυτούς. Νομίζω ότι το μόνο που σας ενδιαφέρει, και γι' αυτό σπεύσατε να φέρετε το νομοσχέδιο αυτό σε αυτή τη συγκυρία, είναι να κάνετε άλλο ένα σοου αριστερού προοδευτισμού την ώρα που ασκείτε την εξουσία με τον πιο συντηρητικό,
τον πιο αναχρονιστικό τρόπο. Εγώ λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ζητώ να σταθείτε στο ύψος της ευθύνης που συνεπάγεται η ιδιότητά σας και να συνειδητοποιήσετε ότι η μόνη υπεύθυνη πρόταση για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα είναι αυτή που σας έχουμε καταθέσει και την καταθέτω για άλλη μια φορά στα πρακτικά της Βουλής. Σας προσφέρω τη δυνατότητα σήμερα να την ψηφίσουμε όλοι μαζί. Αν δεν το πράξετε, θα φέρετε ακέραια την ευθύνη. Μια δημοκρατία για λόγους που αντιλαμβάνεστε και που αντιλαμβάνονται και όλοι οι πολίτες που μπήκαν στον κόπο να παρακολουθήσουν τη σημερινή συζήτηση, δεν θα ψηφίσει το ανεύθυνο νομοσχέδιο της κυβέρνησής σας. Και όταν γίνουμε κυβέρνηση, θα ψηφίσουμε τη δικιά μας πρόταση νόμου για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον χειρισμό αυτής της υπόθεσης. Υπάρχει μια διαφορά. Εσείς δεν διστάζετε να χρησιμοποιήσετε ακόμα και τα διεμφυλικά άτομα για να ξεφύγετε από τα αδιέξοδα στα οποία έχετε βάλει τη χώρα. Εμείς έχουμε τη δικιά μας άποψη για το πώς πρέπει να τους υποστηρίξουμε και αυτό λέμε στην πρότασή μας, αν μπήκατε στον κόπο να τη διαβάσετε, να ακολουθήσουν το δρόμο που οι ίδιοι διάλεξαν, έστω και αν είναι δύσβατος. Όμως, αφού είμαστε σίγουροι ότι πήραν την απόφαση τους συνειδητοποιημένα και όχι ασυνείδητα και ανεύθυνα, όπως δηλαδή εσείς κυβερνάτε αυτόν τον τόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Μητσοτάκη.